Το περιοριστικό σώμα ήταν ενημερωμένο από την προηγούμενη μέρα με το έκτακτο δελτίο που έβγαλε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και με τις οδηγίες που δίνει κάθε φορά που βγαίνει έκτακτο δελτίο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και ξέραμε και με τις συμβουλές του κυρίου Λέκα, του μετεωρολόγου, περίπου πού θα χτυπήσει το μέτωπο που ερχόταν από δυτικά. Και είχαμε κάνει μια προετοιμασία το πυροσβεστικό σώμα και είχαμε μετακινήσει δυνάμεις στη νότια πλευρά της Κρήτης και ήμασταν προετοιμασμένοι και περιμέναμε το φαινόμενο. Κύριε Λαγουδάκη, μισό λεπτό. Γιατί έτσι όπως το πήγατε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αναφέρετε για τη δική σας την ενημέρωση, τη δική σας την προετοιμασία για να μπορέσετε να βοηθήσετε όλους εμάς εφόσον χρειαζόμασταν βοήθεια. Αλλά από την άλλη θέλω να πω το εξής. Χθες το πρωί, στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, έκανα μια εκτενή αναφορά και στις δικές σας τις οδηγίες, δηλαδή των πυροσβεστικών δυναμεών της Κρήτης, αναφορικά με το τι θα πρέπει λίγο παραπάνω να προσέξουμε και εμείς ως πολίτες, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για τη δική μας την προστασία. Εσείς προετοιμαστήκατε. Εμείς από τη δική μας την πλευρά προσέξαμε τον εαυτό μας. Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος μπορώ να πω ότι οι λίγοι συμπολίτες μας δεν έχουν ακόμα καταλάβει τον κίνδυνο. Δηλαδή, επιτρέψτε μου να πω δύο λέξεις. Ναι. Το φαινόμενο ξεκίνησε 4 ώρα χθες τα ξημερώματα από την περιοχή της Σκανδάνου και του Κισάμου. Ναι. Εξελίχθηκε λοιπόν πολύ γρήγορα στη διάρκεια της μέρας στον ομό Χανίων με έντονες βροχοπτώσεις και τα λοιπά, κάποια πλημμυρικά φαινόμενα στην Κίσαμο που αντιμετωπίστηκαν από την τοπική υπηρεσία, στις Βρύσες είχαμε έντονη βροχόπτωση και μετά το μέτωπο γύρισε νότια. Έπιασε το νότιο. Στα νότια του Ρεθύμνου είχαμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης που αντιμετωπίστηκαν από την τοπική υπηρεσία του Ρεθύμνου και το πρόβλημα το μεγάλο δημιουργήθηκε στην περιοχή της Μεσαράς. Mm-hmm. Στην περιοχή της Μεσαράς λοιπόν και οι Δήμοι είχαν πάρει μέτρα και ο Δήμος Φεστού και ο Δήμος Γόρτινας είχαν κλείσει ιρλανδικές διαβάσεις. Μάλιστα στην περιβόητη στη Γόρτινα ο Δήμος της Γόρτινας είχε βάλει χώματα αντί για κορδέλες για μεγαλύτερη ασφάλεια και εκεί βλέπουμε ένα συμπολίτη μας να προσπαθεί με το 4x4 το αγροτικό του να υπερβεί τα χώματα που είχε βάλει ο Δήμος με αποτέλεσμα να κολλήσει πάνω στα χώματα, να πάνε οι συνάδελφοι, οι πυροσβέστες μαζί με την αστυνομία να προσπαθούμε να τον ξεκολλήσουμε για να μην μπει στην Ιρλανδική που κατέβαινε πάρα πολύ νερό. Η συγκεκριμένη Ιρλανδική ήταν 150 μέτρα πιο πάνω από εκεί που έγινε το ατύχημα πέρυσι. Mm. Και λέμε, δηλαδή, πρέπει και ο πολίτης λίγο να ευαισθητοποιηθεί και να μην αψηφάει τον κίνδυνο. Τώρα συζητάμε για τη ζωή του. Δεν συζητάμε για το μέσο που οδηγεί. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και γι' αυτό και οι υπηρεσίες κινητοποιούνται. Εκδώσαμε ένα δελτίο και σας ευχαριστούμε που το αναπαράγετε και τα λοιπά οδηγίες από την προηγούμενη μέρα. Θα πρέπει λοιπόν και ο πολίτης να διαισθανθεί τον κίνδυνο και να είναι λίγο πιο προσεκτικός όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ευτυχώς δεν ήταν πολλά εκείνα τα περιστατικά όπου δεν προσέξαμε, αψηφίσαμε τον κίνδυνο και έτσι κινδυνεύσαμε. Δεν ήταν πολλές εκείνες οι περιπτώσεις που πήγατε να σώσετε κάποιον από εμάς, έτσι, σε ρέματα, σε ιρλανδικές γέφυρες. Αν μου επιτρέπετε, 7 περιπτώσεις σε ιρλανδικές διαβάσεις στην περιοχή της Μεσαράς είναι πολλές, αν μου επιτρέπετε. Α, μάλιστα. Διότι αφορά τη ζωή του ανθρώπου. Διότι όταν κατεβαίνει το ποτάμι ορμητικό, όσο καλό αυτοκίνητο και να έχεις, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, πρόσφυση δεν υπάρχει μέσα στο νερό. Όσο καλό και ακριβό να είναι το αυτοκίνητό σας. Μάλιστα. Δεν το ήξερα ότι ήταν 7 τα περιστατικά. Ναι, ήταν 7. Διάσωσης σε ιρλανδικές γέφυρες. Και περίπου 15 αντλήσεις είχαμε στην ευρύτερη περιοχή. Και 15 αντλήσεις. Από καταστήματα και σπίτια θέλετε να πείτε? Καταστήματα, επιχειρήσεις, υπόγεια σπιτιών. Στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς και στους δύο δήμους θέλετε να πείτε? Και στην Φεστό και στον Δήμο Γόρτινας. Ναι, ναι. Ωραία. Από εκεί από τα Χανιά που επίσης είχαμε θέματα στο Ρέθυμνο, Μυριοκέφαλα κλπ. Γιατί και εκεί. Δεν είχαμε κάποιες σοβαρές πλημμύρες, διότι ήταν μικρά τα περιστατικά και αντιμετωπίστηκαν βέβαια. Το πρόβλημα εστιάστηκε εκεί στην περιοχή της Μεσαράς που έριξε μεγάλες ποσότητες νερού και απότομα. Μάλιστα.
Έχετε ενημερωθεί ότι ενδεχόμενα μπροστά μας να έχουμε για άλλη μια φορά την επανάκαμψη της Βικτόριας? Ναι, βέβαια. Μιλάμε με τον κύριο Λέκα σχεδόν συχνά. Μας βοηθάει πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε με την ευκαιρία που μας δίνεται. Και παίρνουμε βέβαια πάντα πριν πλησιάσει μια κακοκαιρία, εκδίδει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκτακτο δελτίο και δίνονται και οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για προετοιμασία των υπηρεσιών. Το κύμα κακοκαιρίας που ξεκίνησε χθες το πρωί έπληξε το νησί μας, δεν το άφησε αλόβητο, ξεκινώντας από την Δυτική Κρήτη με τις καταστροφές να είναι πάρα πολύ μεγάλες και κυρίως τις καλλιέργειες. Μετά έχουμε στην περιφερειακή ενότητα, στο Ρέθυμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και στο Λασίθι, κυρίως η νότια πλευρά, η νότια Κρήτη. Όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, σημειώθηκαν καταστροφές, κυρίως σε καλλιέργειες, γιατί είχαμε και έντονη χαλαζόπτωση στην περιοχή της Μεσαράς, στον Τιμπάκη, στις Μύρες, αλλά και σε άλλες περιοχές, στο Ίνι, στο Καραβάδο, στους Αποστόλους, στο Καστέλι, σημειώθηκαν χαλαζοπτώσεις, με συνέπεια να έχει καταστραφεί ένα σημαντικό μέρος των καλλιεργειών. Mm-hmm. Όσον αφορά άλλα θέματα, άλλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Το ζητούμενο είναι να δούμε βέβαια στην πορεία, μισό λεπτό, στην πορεία βέβαια θα πρέπει να δούμε αυτή την ώρα τι δεδομένα έχουμε και εκεί όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και ήταν ισχυρά τα φαινόμενα, όπως ανέφερα στο Δήμο Γόρτινας, όπως αναφέραμε στο Δήμο Φεστού, όπως επίσης στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδο σε κάποια σημεία υπήρξαν, ναι, εκεί στον τώρα. Καραβάδο ακριβώς, αν αυτή την ώρα οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, αν υπάρχουν προβλήματα. Χθες τακτοποιήθηκαν όλα τα θέματα αυτά με εργολαβίες που ήδη έχουμε προνοήσει για τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις και καταστάσεις. Είχαμε κατολιστήσεις στον επαρχιακή οδό Αυλή Κασάνη Καραβάδο και στις Βούτες. Στο μεν πρώτο σημείο άμεσα μετέβει ο εργολάβος και άνοιξε, καθάρισε εκεί τα φερτά υλικά που υπήρχαν για τις κατολιστήσεις, όπως επίσης και στις Βούτες άμεσα προχωρήσαμε τοποθετήσαμε πλέγματα διακριτικά και φανούς εκεί, φανούς mm-hmm. ώστε να είναι ορατά από τους οδηγούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο συγκεκριμένο σημείο, όπως γνωρίζετε, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Από πέρυσι έχουμε αναθέσει σε μελετητή και βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την μελέτη 4 τυχείων εκεί, οπότε άμεσα θα προκηρύξουμε το διαγωνισμό στη συγκεκριμένη περιοχή των Βουτών εννοώ. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, όλη την περιφερειακή ενότητα, ήδη από τις πολιτικές προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, όπως και όλων των περιφερειακών ενοτήτων του νησιού μας, βρισκόμαστε σε άμεση επαφή τόσο με τους δήμους, όσο και με τις υπηρεσίες, πυροσβεστική κτλ. Και όπου χρειάζεται γίνεται άμεση παρέμβαση και επέμβαση, λέω ξανά, με εργολαβίες που ήδη έχουμε προνοήσει για τέτοιες έκτακτες. Χθες μας έλεγαν από το Δήμο Γόρτινες και ο κύριος Τσικνάκης ότι σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου, γιατί μιλούσε για το δημοτικό οδικό δίκτυο, από την Αγία Βαρβάρη και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, ότι υπήρχαν σε πολλά σημεία κατολιστήσεις. Και αυτά τα σημεία έχουν ανοίξει, γιατί είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος ακούει, μεταφέρεται, μετακινείται από το Ηράκλειο προς την Μεσαρά και από Μεσαρά προς Ηράκλειο. Από τη συγκεκριμένη διαδρομή έχουν ανοίξει τα σημεία, τα δύσκολα. Δεν είχαν κλείσει εκεί κάτω σημεία, στην περιοχή της Μεσαράς στο Δήμο Βόρτινα. Δεν είχαν κλείσει. Απλώς οι κατολιστές μπορεί να είχαν από κάποια σημεία των δρόμων. Δεν σημαίνει ότι έκλεισε ο δρόμος όπως έκλεισε στο Καραβάδο, στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Σίγουρα πρέπει και να είμαστε έτοιμοι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον φετινό χειμώνα, γιατί το παρελθόν, το
από πέρυσι όπως και φέτος βλέπουμε να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα με μεγάλη ένταση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και αυτό θέλει ιδιαίτερο τρόπο αντιμετώπισης. Μάλιστα. Είσαστε έτοιμοι για όλα αυτά για να αντιμετωπιστούν, γνωρίζοντας δηλαδή το πώς έχουν αλλάξει λίγο πολύ τα πράγματα, ποιες ενέργειες θα έπρεπε να έχουν γίνει και ποιες εργασίες θα πρέπει άμεσα να γίνουν. Ποτάμια, ρέματα, γιατί έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση μέσα από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Είστε έτοιμοι όλα αυτά να τα αντιμετωπίσετε έτσι όπως έρχονται, κύριε Συρηγωνάκη? Ακούστε, έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, θα το πω και τώρα, ότι ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας για να περάσει αυτός ο χειμώνας χωρίς να έχουμε τα θέματα και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν πέρυσι, έχει γίνει. Έχουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με 14 εργολαβίες, έχουμε καθαρίσει όλα τα ρέματα της Περιφερειακής Ενότητας σε σημεία που κινδυνεύουν οικισμοί. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι οι υποφυσιολογικές συνθήκες και κάτι περισσότερο δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Όταν όμως τα φαινόμενα και η μανία του καιρού είναι τέτοια όπως ήταν πέρυσι στα Χανιά, δεν γνωρίζω αν μπορούμε και με ποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Είναι και η ένταση των φαινομένων, είναι και άλλα φαίνεται στη μέση. Λέτε, έχουν καθαρίσει όπου μπορούσαμε να καθαρίσουμε και όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα τα ρέματα. Εργολαβίες σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σε όλους τους δήμους. Δώσαμε προτεραιότητα σε ρέματα και σημεία που κινδυνεύουν οικισμοί. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα. Έχουμε και μια μεγάλη εργολαβία σε εξέλιξη, 3,5 εκατομμύρια, διεθνής διαγωνισμός. Θα είμαστε έτοιμοι με το νέο χρόνο για να κάνουμε παρεμβάσεις σε όλα τα ρέματα, πιστεύω, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Καινούργια εργολαβία. Ναι, αυτή ψηφίστηκε πριν 10 περίπου μέρες. Η οποία προβλέπει τι ακριβώς? Καθαρισμό ρεμάτων. Στο σύνολό τους πια, σε όλα τους τα σημεία πια και όχι μόνο από εκεί. Καθαρισμό ρεμάτων, επειδή η εργολαβία είναι πάρα πολύ μεγάλη, 3,5 εκατομμύρια λέω ξανά, θεωρώ ότι θα γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα. Και με δεδομένο, βέβαια, αυτό πρέπει να το τονίσω, ότι και τα τρία τελευταία, τα προηγούμενα χρόνια, είχε γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τα ρέματα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα και σε όλη την Κρήτη. Λέτε, ο διαγωνισμός αυτός είναι σε εξέλιξη, οπότε η παρέμβασή σας... Είναι διαγωνισμός, ναι, θα καθυστερήσει, θα πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι Φεβρουάριο με Μάρτιο. Αργά δεν είναι? Τότε είναι διεθνής ο διαγωνισμός. Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν έχουμε μεριμνήσει. Δηλαδή θα έχουν... Λέω ξανά, ναι, ότι το άκουσα, με το άκουσα. Με 12 εργολαβίες δουλεύαμε από τέλη Σεπτέμβρη μέχρι και τώρα όλα τα ρέματα σε όλους τους δήμους, και αν χρειαστεί, σήμερα θα στείλω πάλι θα στείλουμε στο Δήμο Γόρτινας δικά μας μηχανήματα και εργολάβων για κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την χθεσινή κακοκαιρία. Ωραία. Εγώ δεν λέω ότι σας μέμφωμαι και το καταλαβαίνετε. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Αλλά λέω το εξής. Μια εργολαβία διεθνής διαγωνισμός που μας έρχεται για Φεβρουάριο-Μάρτιο, για να είσαστε έτοιμοι όταν θα έχουν φύγει και οι βροχές και τα ακραία φαινόμενα, τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα που έχουμε τα καιρικά μέχρι αυτή την ώρα, γιατί να είναι χρονικά τόσο άκερη αυτή η εργολαβία και να μην γίνεται πιο μπροστά, ή να γίνεται προς το τέλος του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου να είμαστε έτοιμοι, αλλά να γίνεται στο ανάποδο με το τέλος του χειμώνα? Ακούστε, η εργολαβία αυτή δεν ήταν προγραμματισμένη για φέτος. Η εργολαβία αυτή είναι προγραμματισμένη για την επόμενη χρονιά, και για το λόγο αυτό μεριμνήσαμε πολύ νωρίς να βγει ο διαγωνισμός, ώστε να είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε όλο το καλοκαίρι και να είμαστε πανέτοιμοι για τον επόμενο χειμώνα. Όσον αφορά την τρέχουσα περίοδο, τη φετινή χρονιά, το φετινό χειμώνα, με εργολαβίες 12, λέω ξανά στον αριθμό, μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, έχουμε δουλέψει όλα τα ρέματα από τον Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα.
Σταματάω στο Ρέθυμνο, γιατί και εκεί υπήρξαν προβλήματα, κυρίως στα Μεριοκέφαλα. Κυρία Λιονή, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Και από εδώ πέρασε το κύμα, έτσι, λιγότερο βέβαια δυνατό από ό,τι στα Χανιά. Εμείς κυρίως είχαμε πάρα πολύ δυνατή καταιγίδα από το Σπύλι και νότια, στα νότια δηλαδή του νομού. Είχαμε κάποια μικρό προβλήματα σε ένα επαρχιακό δρόμο που οδηγεί προς Μεριοκέφαλα, με πέτρες και μια μικρή κατολίσθηση στο δρόμο, ο οποίος δρόμος καθαρίστηκε βέβαια. Κάποιος εγκλωβισμός με αυτοκίνητο πολίτη, ο οποίος πήγε να περάσει η Ιρλανδική διάβαση, παρόλο που σε όλους τους τόνους και εμείς και οι Δήμοι και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες λέμε και ξαναλέμε ότι σε τέτοια καιρικά φαινόμενα και σε βροχές απαγορεύονται οι διαφάσεις, η διάβαση κάτω από στις Ιρλανδικές διαβάσεις, τα περάσματα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει έγινε, κόλλησε το αυτοκίνητό του, τον βοήθησε η πυροσβεστική υπηρεσία. Τέλος καλό, πού όλα αυτό, καλά. Πού αυτό? Εδώ προς το Πλατανιά Ρεθύμνου, ναι, στην περιοχή. Ναι. Δεν είχαμε άλλα θέματα ευτυχώς, δηλαδή δεν μου έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα. Αυτό όμως θα, μέχρι το μεσημέρι θα έχω περισσότερα νέα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας σε σχέση με το χαλάζι και αν δημιούργησε θέματα σε καλλιέργειες εδώ και σε ποιες στο νομό Ρεθύμνου. Είναι κάτι που πρέπει να αποτιμηθεί από τους... Αυτός βεβαίως από τον... Από τους γεωπόνους. ΕΛΓΑ και από τους ειδικού, από τους ανθρώπους, από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που είναι επιτετραμένοι για το λόγο αυτό. Αλλά εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση μέχρι στιγμής από τη δικιά μας υπηρεσία, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίσουμε ότι το επόμενο κύμα δεν θα είναι τόσο δυνατό, αλλά και αν είναι δυνατό, θα πρέπει όλες οι οδηγίες οι οποίες έρχονται από την πολιτική προστασία, από τους Δήμους, από την περιφέρεια, από την πυροσβεστική υπηρεσία να ακολουθούνται πιστά και κατά γράμμα από όλους τους πολίτες, από όλους μας, όλοι μας να τους ακολουθούμε, για να μην κινδυνεύουν κυρίως οι ζωές και η σωματική ακεραιότητα τη δική μας και των ανθρώπων μας που έχουμε δίπλα μας, βεβαίως και οι περιουσίες μας. Θα κρατήσω αυτό που είπατε, ότι στην πορεία της ημέρας ουσιαστικά θα υπάρχει και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, όχι μόνο στο Ρέθυμνο, σε όλη την Κρήτη, από όπου πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας, για το μέγεθος της ζημιάς, πόσο αυτό αποτιμάται, πώς αποτιμάται και από τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί, αλλά βέβαια και από όλους εσάς μέσω των υπηρεσιών σας. Ακριβώς, και όλοι οι υπηρεσιακοί μας θα κάνουν αυτοψίες στους δρόμους, οι υπηρεσίες θα είναι στη διάθεση των πολιτών σήμερα, αλλά θα βγουν και στα επαρχιακά δίκτυα και στα δημοτικά δίκτυα για να γίνει μια πιο λεπτομερής αποτίμηση. Κρατάμε ως πρώτη πληροφορία αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχουν θέματα με κλειστούς δρόμους, κατολιστήσεις για αυτή την ώρα. Ότι η ενημέρωση που έχετε είναι πως όλο το οδικό δίκτυο Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου είναι ανοιχτό για εκείνους οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν. Φαντάζομαι και ανοιχτά τα σχολεία, έτσι. Και ανοιχτά τα σχολεία. Σήμερα άλλωστε είναι μια άλλη μέρα. Έτσι, είναι μια άλλη μέρα. Σήμερα μετράμε πληγές. Γιάννης Μαλανδράκης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δημαρχέ. Καλημέρα σας, κύριε Δουλειράκη, στους ακροατές σας. Η σημερινή ημέρα τι φέρνει για εσάς? Με ακούσατε? Ιστορία πέρασε, άφησε όμως πίσω τους δυστυχώς προβλήματα και ειδικά το πέρασμα το δεύτερο, θα έλεγα, χθες το απόγευμα μεταξύ της 3:00 και 4:00 έκανε μεγάλες καταστροφές, διότι είχε μια ισχυρή χαλαζόπτωση για περίπου μισή ώρα και παραπάνω, η οποία έφερε πάρα πολλές καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες και στις ενεργείες που είναι η υπηρεσία της συγκομιδής τους, αλλά και στα πορτοκάλια και στα εσπεριδοειδή. Ήδη σήμερα, δηλαδή, οι αγρότες βλέπουν τον καρπό τους χάμουν κυριολεκτικά. Κάνουμε αναγγελία φυσικά ζημιάς για να καταγραφούν οι ζημιάς από τον ΕΛΓΑ. Όμως ήδη το δεύτερο χτύπημα, θα έλεγα πολύ σημαντικό, μετά το πρόβλημα το ισχυρό.
Τώρα κάτι δεν πάει καλά εκεί. Τώρα σε σημείο δεν είστε καλό εσείς. Μετακινήστε ενδεχόμενα, αλλά σας ακούμε με αρκετές διακοπές. Ακίνητος εσείς, αλλά με αρκετές διακοπές σας ακούμε εμείς. Λέτε λοιπόν ότι... Αματήσουμε, ακούτε τώρα. Ναι, ναι. Ωραία, λέω ότι μετά το πρόβλημα της μεγάλης δακουποσβολής και της μείωσης της ποιότητας του ελαιολάδου αλλά και της ποσότητας, τώρα με την χαλαζόπιση στη χθεσινή το απόγευμα, έφερε νομίζω θα έλεγα το οριστικό χτύπημα σε ό,τι αφορά την ελαιοκομική χρονιά. Μάλιστα. Αυτό το οποίο καταγράφεται, να το φανταστώ έτσι όπως λέτε, ότι η απώλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη για τον ελαιοκαρπό. Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλη και σα λέω αυτό γιατί το απόγευμα. Στο δεύτερο πέρασμα, στο πρώτο τη πέρασμα το πρωί, είχαμε την παράσταση του γεφυρώματος που υπήρχε στην περιοχή του Αλικιανού. Αυτή η πρόκειρη διάβαση, η οποία έχει τα μισολυνατό αγωγό, την πήρε φυσικά ο Κέιτ, τα κατέβηκε. Το άνοιγμα τη Μπέλη στι 10 ώρα το πρωί, παρότι δεν είχε ολοκληρωθεί η οδοστρωσία από και προ την Μπέλη, από όλε τι περιφέρειε να ανοίξει. Και με κάποιο παράλληλο δρόμο, παράπλευρο, ο οποίος φυσικά είναι ένας μικρός δρόμος, ο οποίος είναι και υποκατασκευή και δεν εξυπηρετεί και πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον ανακουφίζει. Είχαμε αρκετά προβλήματα, έως σοβαρά προβλήματα, σε πάρα πολλά χωριά, σε αποκαταστάσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα από τη φιλομηνία του Φεβρουαρίου, όπως είχατε πει και στη συνεισαγωγή σας, γιατί εκεί δεν έχουν ξεκινήσει τα έργα τα τελικά, καθότι είμαστε σε διαδικασία των μελετών μετά το Σεπτέμβριο που καταφέραμε να πάρουμε τις καταρχήν εγκρίσεις για να προχωρήσουμε. Και φυσικά είναι πολύ δύσκολα έργα εκεί. Μιλάμε για έργα τα οποία θέλουν γεωτεχνικές παρεμβάσεις, γεωλογικές μελέτες, τα οποία ήδη εκπονούνται, αλλά θέλουν χρόνο. Και το κυριότερο για μένα πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλά σπίτια, με τον τελικό πίνακα που πήραμε τέλειο Οκτωβρίου από τη Γενική Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών, είναι σπίτια τα οποία είναι βέβαια αρκετά παλιά, αλλά όχι και όλα, σε χωριά και σε περιοχές της ενδοχώρας του Δήμου, που είναι πάνω σε εδάφη που γεωλογικά κρίνονται ασταθή, σύμφωνα και με την έκθεση του ΙΓΜΕ. Εμείς τώρα ζητάμε να κάνουμε μια μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας όλης της περιοχής μέσω του ΙΓΜΕ για να μπορούν να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους τα σπίτια αυτά είτε θα μπορούν να αποκατασταθούν είτε να μας πούνε γενικά και για τα εδάφη αν είναι κατάλληλα για οικοδόμηση. Μόνο που όλες αυτές οι ενέργειες. Ούτε σε ένα μήνα. Ακριβώς. Άρα τα σπίτια αυτά, γι' αυτό λέει και επανειλημμένος, το θα πει και στο κανάλι σας, ότι θα πρέπει αυτοί που μένουν μέσα, εάν μπορούν να μετικήσουν τουλάχιστον το διάστημα το οποίο είναι το επικίνδυνο την εποχή του χειμώνα, για να προλάβουν σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε ατυχές περιστατικό. Εάν κάποιοι τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα, και ξέρουμε ότι πολλά σπίτια από αυτά είτε πατρογονικά είναι είτε δεύτερες κατοικίες, τότε να αποταθούν στο Δήμο για να δούμε πώς μπορούμε να τους φροντίσουμε, εφόσον δεν έχουν εναλλακτική λύση. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, δηλαδή αυτές οι καθυστερήσεις. Να ρωτήσω απλοϊκά. Ναι μεν, αλλά το ρωτώ, στο μεσοδιάστημα και μέχρι να ολοκληρωθούν μελέτες, να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με καθυστερούν ακριβώς, όπως είπατε, δεν είναι μιας εβδομάδας δουλειά, δεν είναι ενός μήνα δουλειά, δεν είναι δύο μηνών δουλειά. Μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα μπορούν να γίνουν κάποιες ενέργειες για την προστασία των ανθρώπων, να γίνουν κάποιες παρεμβατικές κινήσεις, έτσι ώστε να τα καταφέρετε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά, να δώσετε εκείνη την ασφάλεια που απαιτείτε στους δημότες σας, κύριε Μαλανδράκη. Δεν εννοώ εσάς προσωπικά σαφέστατα, κύριε, αλλά τις υπηρεσίες και την πολιτεία. Το τοποθετείτε πολύ σωστά. Και ακριβώς αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε. Δηλαδή, από τη μια προσπαθούμε τα χωματουργικά να κάνουμε παρεμβάσεις και διανοίξεις ακόμα και χθες σε ορισμένα σπίτια, σε ορισμένα χωριά, γιατί έχουμε πολλούς οικισμούς, οι οποίοι είναι απομακρυσμένοι ακόμα και από το κέντρο του χωριού. Και αυτό είναι που δημιουργεί και το πρόβλημα και την πολυπλοκότητα, ειδικά σε ό,τι αφορά θέματα οδοποίησης. Είναι τώρα που παρεμβαίνουμε. Για να υπάρχει διασύνδεση και επικοινωνία. Αυτό δεν είναι όμως έργο. Έτσι. Είναι μια παρέμβαση που κάνεις για να συνεχίζεις να έχεις πάντα ένα δίκτυο ανοιχτό, χωρίς να παρέχει την ασφάλεια που πρέπει. Σε αυτό που είπατε, αυτό κάνουμε. Τι που πήραμε στα τέλη του Οκτώβρου. Δεν σας ακούω και πάλι. Κάτι δεν πάει καλά. Βαρύτητα σε έργα. Να. Ακούτε. Παρεμβαίνουμε και εκεί το χάσαμε λιγάκι. Λέτε ότι αυτό κάνετε αυτή την ώρα, ότι παρεμβαίνετε. Ναι, πέρα από τα χωματουργικά που είναι ήδη ανοίξει για να υπάρχει προσβασιμότητα σε συνοικισμούς, σε οικισμούς και...
Μπα, δεν θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, έτσι όπως εξελίσσεται η κουβέντα με αυτή την διακοπή. Θα το επιχειρήσουμε για άλλη μια φορά, προσπαθώντας να ακούσουμε ολοκληρωμένα αυτό το οποίο μας λέει ο κύριος Μαλανδράκης με τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται, προκειμένου να αποκατασταθούν πράγματα βάσει και των ζημιών που τρέχουν από πέρυσι στην συγκεκριμένη περιοχή. Σε μια προσπάθεια να καταφέρουμε να ολοκληρώσετε το δικό σας το λόγο, μα κύριε Δήμαρχε. Ναι, ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνετε. Θα συνεχίσω από εκεί που κατάλαβα ότι δεν ακούγατε, δηλαδή ότι πέρα από τις παρεμβάσεις με τα μηχανήματα έργου για να υπάρχει προσβασιμότητα στο δίκτυο, η συνεχής διανύκτηση, όπου έχουμε δρόμους οι οποίοι δεν είναι το πρόβλημα είναι τόσο οι κατολιστήσεις, όσο είναι οι κατακριμνήσεις. Δηλαδή, όταν φεύγει ο δρόμος σε ένα βάρο. Αυτό που έχουμε κάνει είναι σε αυτή τη λογική που είπατε προηγουμένως, δηλαδή. Μετά από μια έγκριση που ήταν 15 μέρες, πάμε σε μια παρέμβαση με μεσαίας βαρύτητα έργα, δηλαδή αυτά τα οποία, αν θέλετε, είναι σε ό,τι αφορά τις μελέτες τους, έργα, αν τα πούμε πράσινα, ροζ, δηλαδή αυτά τα οποία θα μας δώσουν μελέτες, οι μελέτες που έχουμε βάλει ήδη και εκπονούν για αυτά τα έργα, και μέχρι να φτάσουν, να ολοκληρωθούν μάλλον οι μελέτες για τις πολύ βαριές τεχνικές παρεμβάσεις, να μπορούμε. Να μπορείτε τουλάχιστον να προασπίσετε και την ασφάλεια των ανθρώπων, αλλά να δοθεί και η δυνατότητα. Κύριε Ιρωνημάκη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Δουγκράκη, καλημέρα στο ακροατέ σας. Σας ακούω. Κοιτάξτε, οι ζημίες αυτή τη στιγμή, από ό,τι τουλάχιστον έχω ενημερωθεί και από παραγωγούς σε διάφορες περιοχές, μίλησα το πρωί με τον κύριο Δασκαλάκη, τον διευθυντή του έργα Κρήτης, και με τον κύριο Νοδαράκη. Οι ζημίες αυτή τη στιγμή από την ενημερωμένη υπηρεσία, ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλου, γιατί το χαλάζει, δεν έχει σύνορα. Μπορεί να πάει σε ένα σημείο συγκεκριμένο και δίπλα να μην ρίξει. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουν αναφορά και έχουν ήδη επισκεφτεί, γιατί ξεκίνησε από δυτικά η κακοκαιρία. Από ό,τι πληροφορία υπάρχει, είναι στα νότια πλευρά των Χανίων, περιοχή Φακίωνα ή Γωνιά. Υπάρχουν μεγάλες ζημίες όσο αφορά το χαλαζόπτωση. Με σαρά σε διάφορα σημεία έχουν δηλωθεί ήδη και θα πάνε επόπτες σήμερα σε διάφορα σημεία και όχι μόνο και οπουδήποτε αλλού υποθεί, διότι η διαδικασία είναι η εξής. Από τα δημοτικά διαμερίσματα ειδοποιεί ο ανταποκριτής του ΕΛΓΑ την υπηρεσία και αυτόματα φεύγει οι επόπτες και πηγαίνουν και διαπιστώνουν. Και γίνεται αυτό για να μπορεί να ανοίξει το σύστημα όπου υπάρχουν ζημιογόνα αίτια που εντάσσονται μέσα στον ΕΛΓΑ να μπορούν να δηλώσουν η παραγωγή. Άρα λοιπόν μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, που είναι πρωινό της Πέμπτης, αυτό το οποίο καταγράφεται είναι ότι υπάρχουν αναγγελίες για ζημιές από τα νότια των Χανίων, όπως επίσης και από την περιοχή της Μεσαράς. Ζημιές που έχουν εντοπίσει, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ναι. Ακριβώς. Διάρκεια της μέρας θα καταγραφούν και πού αλλού, γιατί ανοίγουν τα γραφεία στα δημοτικά διαμερίσματα, οι ανταποκριτές θα στείλουν σήμα. Γιατί είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς, το χαλάζει, γνωρίζουμε όλοι, ότι δεν έχει σύνορα και μπορεί σωστά να δημιουργήσει μια γραμμή σε ένα σημείο και αλλού να μην δείξει. Όπως είπατε στην αρχή. Τώρα, να σας πω κάτι. Εδώ, πηγαίνοντας στην δεύτερη μέρα, αναφορικά και με την ενίσχυση, αποζημίωση των ανθρώπων αυτών, των παραγωγών, οι καλλιέργειες των οποίων έχουν πληγεί. Διότι δεν πάμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι σε φυσιολογικές συνθήκες. Διότι από τη μία ο Δάκος, από την άλλη η Βικτόρια ήρθε να αποτελειώσει το πράγμα. Εδώ τι γίνεται? Ασφάλιστρα πληρώνεται από τη δική σας την πλευρά. Αποζημιώσεις δεν ξέρω πότε θα μπορούν να δουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί. Έτσι, πολύ καλή ερώτησή σας, για να διευκρινίσουμε στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μας. Η δουλειά δική μας, του συνδικαλισμού, είναι να αναδεικνύει το πρόβλημα στο μέγεθος το οποίο είναι. Από εκεί πέρα, επειδή το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, τονίζω από την πρώτη μέρα που σηκώσαμε το θέμα, το ότι πρέπει να συμπαρασταθούν και να πούν, υποχρέωση τους είναι, όλοι που έχουν θεσμικό ρόλο. Και εννοώ δημάρχους, περιφέρεια,
εννοώ σε συνεταιριστικές οργανώσεις, εννοώ σε εταιρισμοί, σε εταιρισικές οργανώσεις, βουλευτές, εργατικά κέντρα, επιμελητήρια. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το ελαιόλαδο, αυτή τη ζημιά που έχει γίνει αυτή τη στιγμή στον ελαιόκαρπο, χωρίς βέβαια να ξεκαθαρίσω ότι δεν βγαίνουν και ποιοτικά, θα βγουν φέτος πολύ ποιοτικά λάδια, έτσι πρέπει παραγωγή να τα προστατέψουν όσον αφορά το θέμα της τιμής, να μην πέσουν σε διαδικασία, έτσι υπάρχουν ποιοτικά λάδια. Αλλά η ζημιά είναι τόσο μεγάλη που δεν έχει να κάνει, παράδειγμα, με την Thomas Cook που έγινε μια τεράστια ζημιά και καταστράφηκαν κάποιοι άνθρωποι, στο τουριστικό τομέα εννοώ. Αλλά εδώ μιλάμε για μια καταστροφή η οποία κλείνει πολλά σπίτια. Κάποιοι που έχουν μόνο μονοκαλλιέργεια, τα σπίτια αυτά θα πεινάσουν. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν σηκώσαμε το θέμα και φωνάζουμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί όλος ο χώρος των θεσμικών οργάνων, διότι αυτή τη στιγμή η ελιά καλλιεργείται από περίπου το 80% των κατοίκων του νησιού. Δεν καλλιεργείται μόνο από αγρότες. Οι περισσότερες καλλιέργειες γίνονται από ετεροπαγγελματίες. Και επίσης η οικονομία του νησιού ανεβαίνει ή κατεβαίνει από το λάδι. Η ελαιοκαλλιέργεια τα τελευταία χρόνια έχει διπλασιαστεί σε αριθμό ελαιοδέντρων από ό,τι ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει μειωθεί η αμπελοκαλλιέργεια και έχει αυξηθεί η ελαιοκαλλιέργεια. Άρα λοιπόν παίζει το πιο σημαντικό παράγοντα. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια αν δεν πάρθουν μέτρα τώρα. Και τι υπάρχουν λοιπόν, δύο σχέδια υπάρχουν σε αυτό το τομέα, κύριε Δουλγεράκη. Τι ακριβώς, τι εννοώ? Το ένα είναι ότι πρέπει άμεσα να δούμε πώς μπορεί να βρεθεί τρόπος, γιατί δεν είναι μέσα ζημιογόνα αίτια του ΕΛΓΑ ο δάκος και οτιδήποτε από αυτό που δεν είναι στα ζημιογόνα αίτια, να δούμε πώς βρεθεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οτιδήποτε, διότι θα υπάρξει πραγματικά, δεν είναι θέμα ότι θα χάσουν χρήματα, εδώ μιλάμε ότι σπίτια θα πεινάσουν, υπάρχει πρόβλημα δηλαδή διοπόρηση της κάθε οικογένειας, πώς θα πορευτεί κάθε οικογένεια, έτσι λοιπόν, πολύ σημαντικό το ένα κομμάτι αυτό. Με δύο κουβέντες το είπα, από εκεί πέρα πρέπει να ενεργοποιηθούν λοιπόν οι πάντες ευρωβουλευτές, βουλευτές. Έτσι, εγώ θα συντάξω σήμερα εδώ σε επικοινωνία. Τι μέσω... Μανώ και Βαλογιάννη το ευρωβουλευτή, αλλά και άλλων ευρωβουλευτών να έρθω σε επικοινωνία που μπορούμε και δεν ξέρω τι. Το άλλο θέμα. Μισό λεπτό. Ναι. Μέσω του Υπουργείου θέλετε να πείτε αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, να φύγει αυτό το αίτημα και να πάει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πόσο εύκολα έχει κινητοποιηθεί, πόσο εύκολα κινητοποιείται, ποια είναι τα αντανακλαστικά του, αλλά το θέλω μέσα σε τρεις λέξεις, γιατί είμαι στο όριο του να κλείσω την εκπομπή, κύριε Ιερονιμάκη. Και πού είναι ο Υπουργός, θα πάτε πάνω στην Αθήνα? Εμείς επιμέναμε από την πρώτη στιγμή να μην γίνει συνάντηση στην Αθήνα. Υπήρχε μια συνάντηση, από ό,τι γνωρίζω, ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, με την περιφέρεια Κρήτης να γίνει απάνω, με αντιπεριφερειάρχες. Εμείς είχαμε την άποψη, εγώ προσωπικά και από την οργάνωση, πολλοί άλλοι, ότι πρέπει να κατέβει ο Υπουργός κάτω. Αυτό ήταν από την αρχή, αυτό επιμένουμε. Ο Υπουργός, λοιπόν, εγώ μίλησα με τον Γενικό, δεν μίλησα με τον Υπουργό, έτσι να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, του κ. Στρατάκο. Με ενημέρωσε ο Στρατάκης ο Ανδρέας, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης, ο οποίος είναι σύμβουλος, χθες το πρωί, ότι ναι. Και πέρα στο δημόσιο το λέω εγώ, ότι ο Υπουργός μου είπε ότι τελικά θα κατέβει Κρήτη και αχυρώνεται το ραντεβού στην Αθήνα και θα κατέβει Κρήτη. Ποια ημερομηνία θα μας πει, πιστεύω μέχρι αύριο θα μας πει ποια ημερομηνία θα κατέβει. Επιμένουμε να κατέβει ο Υπουργός κάτω, διότι δεν είναι το θέμα της αποζημίωσης μόνο. Εδώ μπαίνουν κάποια άλλα ζητήματα. Είναι πολλά τα ζητήματα. Ποια είναι, τι κάνουμε για να μην έχουμε κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Σε κάθε χρόνο φωνάζουμε. Και είναι τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή η δακοπροστασία, είναι τόσο απλά τα πράγματα και δεν δίνονται λύσεις. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα έρευνα. Μια κουβέντα μόνο, κυρία Δουλγεράκη. Δεν υπάρχει έρευνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι γεωπόνοι ερευνητές, οι οποίοι ήταν στα Ινστιτούτα εδώ πέρα στο Πέτρα. Τι χρειάζεται, είναι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται να προσλάβουν επιστήμονες, να κάνουν έρευνα πότε είναι η γενιά, να γίνεται έλεγχο σε κάθε εργολάβος που παίρνει την εργολαβία, για να μην έχουμε τις ευθύνες στους εργολάβους. Πρέπει να έχει δίπλα του ένα γεωπόνο να τον καθοδηγεί. Να γίνεται με σωστό τρόπο. Είδατε τώρα, εγώ άνοιξα. Μισό λεπτό. Εγώ άνοιξα μεγάλο θέμα τώρα. Αλλά εντάξει, δεσμεύομαι να την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Το ξέρω. Μισό λεπτό. Δίχως έρευνα και δίχως επιστήμη δεν πάμε πουθενά. Ωραία, κύριε Ιερονιμάκη. Θα πω εγώ στους αγρότες πότε θα ραντίσουν. Είμαι εγώ ερευνητής, είμαι επιστήμονας. Μισό λεπτό. Ένα ερώτημα ακόμα. Τα καταλάβουμε άλλο τα υπόλοιπα. Ένα ερώτημα ακόμα, αλλά σας παρακαλώ όσο πιο σύντομα γίνεται.
Παραγωγοί που σας ακούν, λέτε ότι υπάρχουν και ποιοτικά λάδια. Ναι, υπάρχουν περιοχές όπου παραγωγοί έχουν βγάλει λάδι στις τρεις γραμμές. Είναι παρθένο το λάδι αυτό. Ακριβώς. Αυτό το λάδι θα πουλιέται σε τι τιμή, υπάρχει μέρημνα για αυτό ή θα πάει μαζί με τα υπόλοιπα? Σε ελεύθερη αγορά, κυρία Δουζεράκη, μπορεί κανείς να καθορίσει τιμές. Όμως, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Αυτοί που έχουν ποιοτικά λάδια πρέπει να προστατεύσουν, γιατί δεν υπάρχουν πολλά. Δηλαδή, τι να κάνουν? Ναι, πείτε μου. Δηλαδή, τι να κάνουν, αυτό λένε. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να δίνονται τα ποιοτικά λάδια σε ψηφιακές τιμές. Αυτή είναι η πρόταση δική μου. Ωραία. Και πρέπει ο παραγωγός ο ίδιος να προστατεύει το προϊόν του.